Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού. Καθημερινά καταγράφονται χιλιάδες παραβάσεις ανά τη χώρα, με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να επιβάλλουν αρκετών χιλιάδων ευρώ πρόστιμα. Χτες Σάββατο τα 121 έφτασαν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Κρήτη, με τις κυριότερες παραβάσεις που καταγράφονται να αφορούν σε μη χρήση μάσκας, μη νομίμη μετακίνηση και μη τήρηση των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 56 πρόστιμα επιβλήθηκαν στο νησί για τη μη χρήση μάσκας, εκ των οποίων τα 6 στα Χανιά, 10 στο Ρέθυμνο, 27 στο Ηράκλειο, 8 στο Λασίθι και 5 στο Βόρειο Οδικό Άξονα. 65 πρόστιμα επιβλήθηκαν σε πολίτες οι οποίοι είτε δεν είχαν στείλει το σχετικό μήνυμα στο 13033 για τη μετακίνησή τους, είτε δεν είχαν μαζί τους την απαραίτητη βεβαίωση με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να καταγράφεται στο Ηράκλειο. 3.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος στα Χανιά, ο οποίος παρά την απαγόρευση αποφάσισε να ανοίξει το κατάστημά του. Στο μεταξύ δεν λείπουν και τα παράπονα για υπερβάλλοντα ζήλο των ελεκτικών αρχών. Τυπικά είμαι εκτός νόμου. Αλλά η παραβατικότητα αυτή, ο βαθμός παραβατικότητας είναι το ίδιο με έναν άλλο ο οποίος παγιδεύοντας. Δεν πρέπει εδώ πέρα να γίνει μια προσέγγιση πιο ανθρωπιστική? Ο πολίτης, διανομέας σε ταχυφαγείο τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου, ξημερώματα του Αγίου Μινά, σταμάτησε σε έλεγχο κλιμακίου της αστυνομίας 50 μέτρα μακριά από το χώρο εργασίας, φορώντας τα διακριτικά της επιχείρησης και ενώ οδηγούσε το μηχανάκι του εστιατορίου και τηρώντας, όπως λέει, όλα τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Για κακή του τύχη, ωστόσο, είχε ξεχάσει τη βεβαίωση κυκλοφορίας. Ο έλεγχος έγινε στα 50 μέτρα από το σημείο το οποίο δούλευα. Θεωρούσα ότι ήμουν ατυπικός, μπορούσα να τους παραγράψω να πάω από την άλλη μεριά και να πάω από πίσω και να μην με δουν καθόλου. Με το που στρίβω λοιπόν μου κάνουν σήμα, σταματήσω. Σταματάω μια χαρά και μου λέει ο άνθρωπος τη βεβαίωση τη μετακίνηση. Λέω, την έχω στο αυτοκίνητο. Εκεί δουλεύω, τους δείχνω με το δάχτυλό μου το μαγαζί, το οποίο ήταν στα 50 μέτρα και φαινότανε. Να πεταχτώ δύο λεπτάκια να σας φέρω τη βεβαίωση του οποίου στα μάξι. Δεν δέχτηκε ο συγκεκριμένος. Ο ίδιος υπέβαλε εγγράφως τις αντιρρήσεις του, ωστόσο αυτές δεν έγιναν δεκτές, με το διαδομέα να καλείται τώρα να πληρώσει το πρόστιμο των 300 ευρώ. Αυτό το πράγμα το εξήγησα στον άνθρωπο. Του λέω, καλά, εγώ 300 ευρώ τα βγάζω, δεν τα βγάζω. Απάθεια τελείως. Μία απάθεια τελείως. Μπορεί να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω, αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να περνάνε έτσι.